Παιδιά, ελάτε! Είναι μια καινούργια πιστίνα με μπαλάκια! Πω, πω, τέλεια! Ελάτε να παίξουμε, Σάρα! Προσπάθησε να συγκρατηθείς, Μία. Μη δείχνεις στεναχωρημένη. Είμαι στεναχωρημένη, γιατί ο Αλέξανδρος θα φύγει. Κορίτσια, τι κάνετε? Μα δεν είδατε το καινούργιο παιχνίδι? Σας λέω, μια καινούργια πιστίνα με μπαλάκια. Τι λέτε εδώ πέρα? Τίποτα, Αλέξανδρε. Να, μιλάμε απλά. Μα δεν καταλαβαίνω γιατί είστε έτσι. Τι έχετε πάθει? Εγώ πάντως θα πηδήξω μέσα σε αυτή την τεράστια πιστίνα με τα μπαλάκια. Ελάτε, είναι τέλεια, τέλεια! Μα ποιος τα έφερε αυτό το καταπληκτικό παιχνίδι? Ναι, ωραία είναι, Αλέξανδρε. Ωραία. Αλλά... Τι έγινε, έκανα κάτι? Έκανα κάτι που σας πείραξε? Γιατί είστε έτσι στεναχωρημένες? Δεν μπορώ, εγώ φεύγω. Μία, έλα εδώ. Δεν μπορώ να βλέπω τον Αλέξανδρο για τελευταία φορά. Έκανα κάτι, Σάρα, πες μου, έκανα κάτι? Γιατί φεύγει η Μία? Γιατί είστε όλοι στεναχωρημένοι? Τίποτα, Αλέξανδρε, απλά, να, έτσι, οι τελευταίες στιγμές. Μα τι τελευταίες στιγμές και βλακίες μου λες? Θα παίξουμε τώρα? Άντε, γιατί δεν έχουμε και πολλή ώρα, θα τελειώσει το σχολείο. Εγώ πάντως ετοιμάζομαι να ξανακάνω βουτιά σε αυτή την τέλεια πισίνα. Μία, είσαι καλά? Τι έχεις, γιατί κλαις? Αλέξανδρε, κλαίω. Τίποτε, εντάξει. Πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν σήμερα. Θα κάνω πάλι τη γνωστή μου πλάκα. Λοιπόν, κοίτα Μία, κοίτα τι θα κάνω. Βάζω το πόδι μπροστά και... Αχ, έπεσα. Έπεσες. Αλλά μη φωνάξε παρακαλώ την κυρία. Για πλάκα το έκανα, για να γελάσει η Μία. Δεν θα τη φωνάξω. Μην ανησυχείς, ούτως ή άλλως είναι οι τελευταίες ώρες εδώ. Έλα να σου κάνω μια αγκαλίτσα. Αγκαλίτσα, αποκλείεται. Μία, για πες μου, είσαι καλύτερα τώρα? Κάπως καλύτερα. Πάμε να παίξουμε. Πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Όλοι είναι στεναχωρημένοι και θέλουν να με αποχαιρετήσουν. Μα αφού πάλι αύριο το πρωί εδώ θα είμαι. Γιατί όλοι κλαίνε? Αλέξανδρε, παιδί μου, έλα λίγο, θέλω να σου πω κάτι. Τι έγινε, κυρία, γιατί όλοι είναι στεναχωρημένοι και κλαίνε? Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε 2 χρόνια πάρα πολύ ωραία εδώ στο παιδικό σταθμό. Αλλά είχαμε και πολλές αναποδιές, έτσι? Ήσουν ένα ζωηρό παιδί, αλλά να ξέρεις ότι θα μου λείψεις. Θα σας λείψω? Και εμένα μου αρέσετε πολύ, κυρία, αλλά αύριο πάλι θα είμαι εδώ. Λοιπόν, παιδιά, σας παρακαλώ, ελάτε να μαζευτούμε μια τελευταία φορά όλοι μαζί. Μια τελευταία φορά όλοι μαζί? Μα τι συμβαίνει? Ελάτε, σας παρακαλώ, καθίστε όλοι σε κύκλο. Μα δεν είναι η ώρα, κυρία, να καθίσουμε σε κύκλο. Τώρα είναι η ώρα που παίζουμε. Παιδιά μου, θα ήθελα να πείτε όλα ένα καλό λόγο για τον φίλο μας τον Αλέξανδρο, ο οποίος δεν θα είναι μαζί μας σε λίγες ώρες. Λοιπόν, ποιος θα αρχίσει? Θα πούνε? Τι λένε, μα δεν καταλαβαίνω. Μάλλον θα έχουν να μου κάνουν κάποιο πάρτι για έκπληξη. Εγώ θέλω να πω για τον Αλέξανδρο ότι ήταν πάρα πολύ απέσιος και ζωηρός και εμένα προσωπικά όλη την ώρα μου έκανε φάρσες. Δεν περίμενα κάτι καλύτερο από εσένα με αυτά τα μαλλιά. Και εμένα ο Αλέξανδρος μου έκανε φάρσες, αλλά είχε πάρα πολύ πλάκα ώρες-ώρες. Και ειλικρινά λυπάμαι που δεν θα είναι εδώ τις επόμενες ημέρες. Κοίτα πώς το παρουσιάζουν. Είμαι σίγουρος ότι θα μου κάνουν πάρτι έκπληξη. Δεν θα πέσω όμως εγώ σε αυτή τη φάρσα. Παιδιά, μπράβο, θα βγούμε και μία αναμνηστική φωτογραφία. Αλέξανδρε, παιδί μου, έλα, πρέπει να φύγουμε. Μαμά, ήρθες? Πού είναι η τούρτα? Πού είναι τα δώρα μου? Ποια
τούρτα και δώρα σου, παιδί μου. Μαμά, δεν θα μου κάνετε πάρτι έκπληξη. Όλοι φέρονται περίεργα σήμερα και με αποχαιρετούν. Ναι, έλα βάλε την τσάντα σου, Αλέξανδρε. Πρέπει να φύγουμε γρήγορα. Είναι η τελευταία σου ημέρα εδώ πέρα στο νηπιαγωγείο. Αλέξανδρε, αγαπημένη μου φίλε, δεν θα σε ξαναδώ, δεν θα σε ξαναδώ. Αχ, παιδιά, με συγκινείτε. Μα τι συμβαίνει, πώς δεν θα με ξαναδείτε. Σε ένα-δύο μέρες θα είμαι πάλι εδώ πέρα. Μπορεί η μαμά να με πάει κάποια βόλτα, κάποιο ταξίδι, γι' αυτό αισθάνεστε έτσι. Έλα, παιδί μου, Αλέξανδρε, πάμε. Θέλω να σου πω ότι αυτή θα είναι η τελευταία σου ημέρα στο νηπιαγωγείο. Πλέον θα πρέπει να πας να δουλέψεις. Μαμά, πλάκα μου κάνεις. Τι να πάω να δουλέψω. Εγώ να πάω να δουλέψω. Ναι, ναι, Αλέξανδρε, πλέον μεγάλωσες και πρέπει να βγάζεις τα δικά σου χρήματα. Σου έχουμε κλείσει ήδη μία δουλειά να κάνεις. Αύριο το πρωί ξεκινάς. Τι, ξεκινάω αύριο το πρωί να δουλέψω εγώ. Αχ, αχ, τι όνειρο ήταν αυτό. Αχ, Θεέ μου. Αχ, ευτυχώς είμαι ακόμα στο κρεβάτι μου. Αχ, θα πήγαινα να δουλέψω, λέει, και δεν θα ξαναπήγαινα στο νηπιαγωγείο. Πω, τι με βρήκε. Παιδί μου, σήκω γρήγορα, πέρασε η ώρα. Πρέπει να πας στο νηπιαγωγείο, όλο αργείς. Άντε, ετοιμάσου. Αχ, ναι, μαμά, θα ετοιμαστώ γρήγορα, γρήγορα. Καλό μου νηπιαγωγείο, έρχομαι.